Ήδη από τη χθεσινή εφημερία τα κρεβάτια απλής νοσηλείας είναι, νοσηλεύονται 41 ασθενείς από τα 46 και τα κρεβάτια meth COVID, που μόνο meth COVID πλέον έχει το Γενικό Νοσοκομείο, δεν έχει απλές meth, είναι 19 από τα 20. Χρειάζεται άμεσα επίταξη του ιδιωτικού τομέα, όλος ο ιδιωτικός τομέας να πάρει, να πάρει μέρος σε αυτή τη μάχη με επίταξη. Επίταξη των ιδιωτών γιατρών. Εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε από τα νοσοκομεία της πόλης και τα κέντρα υγείας δομές όπως η αρρωγή. Δεν φτάνει το προσωπικό εδώ. Μεγάλο τμήμα του προσωπικού βγαίνει σε καραντίνα με αποτέλεσμα και τα σενάρια που συζητάνε για την αρρωγή, δεν μπορεί αυτό να γίνει από τα δημόσια νοσοκομεία, από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δεν φτάνουν. Και κάθε μέρα λιγοστεύουν λόγω του ότι βγαίνουν θετικοί ή έρχονται σε επαφή από τις οικογένειές τους, από το νοσοκομείο, από οπουδήποτε με θετικά κρούσματα και βγαίνουν σε καραντίνα. Ενώ υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ελλείψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και έχουν κλείσει και νοσοκομεία, σας θυμίζω και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μόνο στη Θεσσαλονίκη έκλεισε το Λιμωδόν και το Παναγία, το Β' Οίκα στην Κρίνη, με εκατοντάδες κλίνες, επέρεται γιατί έχει βρει 4.500 κλίνες για COVID. Κλίνες ποιες? Αυτές που μετατράπηκαν από γενικής νοσηλεία σε COVID.